Τώρα, μιας και έχουμε πάει στις Κυκλάδες, να δούμε τι έγινε και στην Κύθνο, γιατί είναι πολύ περίεργο περιστατικό. Έτσι, μια διάρρηξη ουσιαστικά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Μάλιστα. Εκεί που ήταν ο χώρος του χρηματοκιβωτίου. Το ξύλωσαν, αλλά τελικά θα μας πει ο κύριος Σταμάτης Γαρδέρης, ο δήμαρχος του υπέροχου νησιού των Δυτικών Κυκλάδων, τι συνέβη. Δεν πήραν τίποτα από καλημέρα. Το καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα από Κύθνο που ακόμα έχουμε κόσμο και αρκετό. Και αυτό είναι που με παραξενεύει, γιατί με τόσο κόσμο σε ένα κεντρικό σημείο της χώρας, σε ένα νησί με μηδέν παραβατικότητα, συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, κατά με έτσι. Τι να πω, δεν είναι. Για πείτε μας από την αρχή, τι συνέβη, δηλαδή, πότε έγινε, τι κάνανε, δώστε μας λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Κοίταξε, ερχόμενοι το πρωί οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας, για να ανοίξει γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί, διαπίστωσε μπαίνοντας ότι οι σκάλες έχουν χαλάσει από πέσιμο κάποιο αντικειμένο. Και ανεβαίνοντας για να μπει στο γραφείο της, διαπίστωσε ότι έχει γίνει παραβίαση και του γραφείου και έχει πάρθει το χρηματοκιβώτιο, ένα χρηματοκιβώτιο που ζυγίζει πάνω από 200 κιλά σημειωτέων, έτσι. Για να μεταφερθεί αυτό και από το χώρο που βρίσκεται να... είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, το πήρανε και το βγάλανε έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ναι, το πήραν τελείως. Το πήραν τελείως, το φόρτισαν σε ένα πορτικάκι που το βρήκαμε παρατημένο λίγα 2 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της χώρας. Προφανώς το μεταφόρτωσαν από εκεί σε κάποιο άλλο όχημα. Τους έχει καταγράψει καμιά κάμερα κάτι εκεί να δείτε κανένα υλικό? Προσπαθήσαμε μέσω των επιχειρήσεων που διαθέτουν κάμερες και τα λοιπά. Δεν διαπιστώσαμε κάτι. Ναι. Βέβαια, εντάξει, και να διαπιστώσει κάτι η αστυνομία δεν το βγάζει. Το χρηματοκιβώτιο τι είχε μέσα? Οι έρευνες. Το χρηματοκιβώτιο δεν έχει πλέον χρήματα μέσα. Εδώ από τις αρχές του καλοκαιριού οι συναλλαγές γίνονται μόνο με κάρτα ή διαδικτυακά. Κάποια έγγραφα ή και κάποιους κωδικούς, οι οποίοι εντάξει, είναι για συναλλαγές τραπεζικές. Και εντάξει, όλα τα βέβαια ακυρώνονται αυτόματα. Δεν έχει να κάνει, δεν είχε καθόλου χρήματα. Αλλά μόνο και μόνο το γεγονός, εντάξει, κοιτάξτε, και επειδή είναι πρωτόγνωρο. Επειδή είναι παράξενο τώρα πώς μπήκανε κάποιοι άνθρωποι σε ένα τόσο μικρό νησί με τόσο λίγο πληθυσμό, πιστεύετε ότι μπορεί να είχε κάποια έγγραφα μέσα τα οποία κάποιος να τα χρειαζόταν για κάποιο λόγο? Όχι. Ή απλά στάθηκαν άτυχοι εντός εισαγωγικών? Το κίνητρο ήταν τα χρήματα, το ρευστό. Μάλιστα. Αλλά δεν είχαν τη γνώση ότι το χρηματοκιβώτιο είναι άδικο από χρήματα πλέον, ότι δεν υπάρχουν χρήματα γιατί συναλλαγές, σας είπα, γίνεται μόνο με κάρτα. Το παράξενο είναι ότι δεν είναι με λίγο κόσμο. Αυτή τη στιγμή η Κύθρος είναι γεμάτη από κόσμο και είναι το κεντρικότερο σημείο της Κύθρου, η χώρα, που μέχρι το πρωί σχεδόν κυκλοφορεί κόσμος. Σε ένα τέτοιο σημείο απορώ δηλαδή το θράσος του εγχειρήματος. Ναι, πώς δεν τους πήρε κανείς χαμπάρι, κάτι να πει, να κινητοποιήσει. Τους πήρε κάποιος, ναι, χαμπάρι, όπως είπατε, ναι. Αυτό είναι το. Λοιπόν, Δήμαρχε, τι να πούμε. Έπαιξαν και έχασαν που λέμε. Έπαιξαν και έχασαν. Αλλά προκάλεσαν ζημιές όμως. Εντάξει, ναι, περισσότερες είναι οι ζημιές που προκάλεσαν σπάζοντας τις πόρτες. Αυτά θα τα φτιάξετε, Δήμαρχε. Εντάξει. Λοιπόν, να τα πούμε και μια άλλη φορά έτσι, για πιο ευχάριστα θέματα. Ναι. Κόσμο έχουμε πάντως ακόμα, γεμάτοι είμαστε. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Και θα συνεχίσετε να είστε, γιατί Δυτικές Κυκλάδες, με πρώτη την Κύθρο και τελευταία τη Μήλο και την Κύμπολο, είναι υπέροχα νησιά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.